Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 807, σελίς 807, βιβλίο Οσιέ και κεφάλαιο 14, Ιώτα Δέλτα. Εδάφιο 1, σελίς 807, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14ο κεφάλαιο, και εδάφιο 1. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον τον Θεόν σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε με θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον, είπατε προς Αυτόν. Αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητη ημάς ευμενός και θέλομεν αποδώσει τον καρπόν των χιλαιών ημών. Ο Ασσούρ δεν θέλει μας σώσει. Δεν θέλουμε να αναβεί εφήπους και δεν θέλουμε να πει πλέον προς το έργο των χειρών ημών είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρέψει την αποστασία αυτών, θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει από αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ, ως κρίνων. Θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τα ρίζας αυτού ως δέντρων του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλουν συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η ζμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλουσι επιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού. Θέλουσι αναζήσει ως ήτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει πει, τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδόλων. Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη ευθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθύε είναι η οδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυτές, οι δε παραβάτε θέλουσι πέσει εν αυτές. Αμήν. Ο προφητικός λόγος του Θεού, μέσα από τον οποίο ο Θεός μας μιλάει και μας αποκαλύπτει τα κρίφια, τα μύχια και τις λεπτομέρειες στη ζωή μας, στην καρδιά μας, τις σκέψεις μας, τα γεγονότα και τα συμβάντα τα οποία πολλές φορές μας συμβαίνουν, τις συνέπειες των ενεργειών μας, των επιθυμιών μας και των αποφάσεών μας, καθώς επίσης και την καρδιά του Θεού, τις προθέσεις του Θεού, τις σκέψεις του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως τις προτροπές και τις συμβουλές του Θεού. Ο Κύριος έχει πρόθεση και μας το υπόσχεται αυτό. Εγώ θα σε συνετίσω, εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, εγώ θα σε συμβουλεύω και εγώ θα σε προστατεύω, καθώς η οφθαλμή μου θα είναι πάντοτε επάνω σου, με μία προϋπόθεση, ότι θα είσαι δίκαιος στους οφθαλμούς μου, δικαιωμένος δια της πίστεως με το αίμα του Ιησού Χριστού, με την αποδοχή του Ιησού Χριστού στη ζωή του κάθε ανθρώπου, και το αποτέλεσμα θα είναι ότι κάθε αμαρτία, ανομία, παράβασης, δόλος θα σβήνονται, θα χάνονται, καθώς ο άνθρωπος θα μετανοεί και θα επιστρέφει στο Θεό και το αίμα του Χριστού θα τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό και ο Θεός, απευθυνόμενος σήμερα σε μας, λέει ποιος είναι ο σοφός που μπορεί να τα καταλάβει αυτά και ποιος είναι ο συνετός που μπορεί να τα γνωρίσει, γιατί οι οδοί του Κυρίου υπάρχουν, ο λόγος του Θεού υπάρχει, η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου υπάρχει και κάποιοι
θα περπατάνε με ασφάλεια και θα φτάσουν μέχρι το τέλος για να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών, και κάποιοι θα περπατάνε, θα σκοντάφτουνε, θα πέσουνε και δεν θα φτάσουνε ποτέ στο προσδοκόμενο τέλος και δεν θα απολαύσουν ποτέ την αιώνια ζωή για τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι δίκαιοι είναι αυτοί που θα φτάσουνε, οι παραβάτες είναι αυτοί που θα ξεπέσουνε. Και ο Θεός λοιπόν, απευθυνόμενος στο λαό Του, τον Ισραήλ, λέγει στο λαό Του, που σημαίνει ισχύς Θεού, στους ισχυρούς εν πνεύματι Αγίος, στους δυνατούς στην παρουσία του Θεού, στους αναγεννημένους θα λέγαμε σήμερα, στους βαφτισμένους εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών, στους βαφτισμένους εν πνεύματι Αγίο και πυρή, στους ανθρώπους που περπατάνε στην οδόν του Κυρίου, που είναι τεθλιμμένοι αλλά οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, και βλέπουν πτώση, και βλέπει ο Θεός πτώση. Βλέπει ο Θεός να έχουν σκοντάψει. Βλέπει ο Θεός να μην μπορούν να συνεχίσουν να περπατάνε, άρα να μην μπορούν να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν και θα μπορούσαν να φτάσουν. Να μην μπορούν να φτάσουν. Και τότε ο Θεός μιλάει, αποκαλύπτει και φανερώνει. Εάν έπεσες, δια της ανομίας σου έπεσες, και μάλιστα δια της ανομίας σου, της συγκεκριμένης. Η πτώση έρχεται από την ανομία που γεννιέται στην καρδιά των ανθρώπων. Και πράγματι, αγαπητά μου αδέλφια, κάποια στιγμή είναι δυνατόν να γεννηθεί μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου ανομία. Και ανομία, πάσα ανομία λέει η Γραφή, είναι αμαρτία. Ανομία σημαίνει για λίγο έστω, για κάτι όχι πολύ σημαντικό, έξω από το θέλημα του Θεού, όπως εκφράζεται στον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος υφίσταται πειρασμούς. Δεν είναι μόνος του. Βεβαίως ο Θεός είναι μαζί του, αλλά βεβαίως υπάρχει και ο ενάντιος, ο εχθρός του Θεού και των ανθρώπων, ο διάβολος και ο σατανάς, ο οποίος με τα βέλη του τα πεπειρωμένα φροντίζει, προσπαθεί, αγωνίζεται να μικρύνει, να ελαχιστοποιήσει και να εξαφανίσει στο τέλος την πίστη του ανθρώπου, όπου δια της πίστεως ο άνθρωπος σώζεται και φτάνει στο τέλος στο ποθούμενο αποτέλεσμα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Να μην ημίσει ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, ότι ο Θεός πειράζει τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν πειράζει τους ανθρώπους και είναι απείραστος κακών. Αλλά κάθε ένας πειράζεται από τις ιδιαίτερες δικές του επιθυμίες, τις οποίες βλέπει και αναγνωρίζει ο διάβολος, και μπροστά στις δικές μας του καθενός ξεχωριστά τις ιδιαίτερες επιθυμίες φέρνει το συγκεκριμένο κατάλληλο πειρασμό. Και έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σοβαρό θέμα. Και για να καταλάβω αυτό το χαρακτηριστικό του πειρασμού, ο Θεός μου είχε δείξει μία εικόνα ενός ψαρά, ο οποίος βάζει κατάλληλα δολώματα στο αγκίστρι του, το ρίχνει στη θάλασσα, το κρατάει ακίνητο, και τα ψάρια που έχουν επιθυμία για αυτό το συγκεκριμένο δόλωμα κάνουν μία βόλτα, δεύτερη βόλτα, τρίτη βόλτα, το τσιμπάνε και το πιάσε. Έτσι πειράζεται και ο κάθε ένας άνθρωπος. Γιατί ο διάβολος ξέρει και φέρνει τις κατάλληλες προσκλήσεις και προκλήσεις μπροστά στον κάθε άνθρωπο, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες επιθυμίες του. Και έτσι ο άνθρωπος πειράζεται, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ο καθένας από τις δικές του επιθυμίες, παρασύρεται, δελεάσεται. Η επιθυμία του που βρίσκει ανταπόκριση στον πειρασμό του διαβόλου συλλαμβάνει την αμαρτία,
Η αμαρτία γεννά και εκτελεστεί σε η αμαρτία φέρνει το θάνατο. Αυτό ακριβώς λέει ο Θεός στον Οσιέ, με τον Οσιέ τον προφήτη. Έπεσες στον πειρασμό. Και συγχωρέστε με για την κακή έκφραση, σε πιάσε κορόιδο ο διάβολος. Συγχωρήστε με έτσι, γι' αυτό και έτσι όπως το είπα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ έχεις και έχουμε πάντοτε το Χριστό μέσα μας, το Λόγο του Θεού μπροστά μας, το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας να μας μιλάει, το Λόγο του να μας αγιάζει και να μας καθαρίζει, και ιδιαιτέρως το αίμα του Ιησού Χριστού να πλένει μας από πάσης αμαρτίας, ο άνθρωπος κάποια δεδομένη στιγμή συλλαμβάνεται από την επιθυμία του και μπαίνει σε αυτό το περιβάλλον που λέγεται ανομία, με αποτέλεσμα πια ο Θεός να μην μπορεί να τον συνετίζει, να τον διδάσκει, να τον συμβουλεύει και να τον προστατεύει. Γιατί τα κατάφερε ο εχθρός της ψυχής, τα κατάφερε και η καρδιά του ανθρώπου να στρέψει το βλέμμα έξω από το μοναδικό αγιασμένο και ευλογημένο θέλημα του Θεού που φέρνει ευτυχία και ευλογία στον άνθρωπο. Και από εκεί και πέρα πια η πορεία είναι κατηφορική και οι πτώσεις βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι η Γραφή λέει, και αυτό είναι το παρηγορητικό και το μήνυμα του Θεού, ότι ο δίκαιος 7 φορές πέφτει. Αλλά ο Κύριος 7 φορές τον σηκώνει. Αλληλούια. Ο άδικος, παραβάτης, μία φορά πέφτει και συντρίβεται. Άρα το κρίσιμο σημείο είναι, όχι αν έπεσα, ούτε αν πιάστηκα και πάλι συγγνώμη κορόιδο και έφαγα το δόλωμα. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι, είμαι δίκαιος στους οφθαλμούς του Κυρίου. Δηλαδή, εμπιστεύομαι τον Ιησού Χριστόν. Αναγνωρίζω τα λάθη μου. Διακρίνω την πτώση μου. Είμαι σοφός να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου με μένα. Όχι από το Θεό, ο Θεός είναι αγαθός. Είμαι συνετός να γνωρίζω ότι κάτι στράβωσε, κάτι χάλασε και χρειάζεται διόρθωση, χρειάζεται να ξανασηκωθώ γιατί έπεσα για την ανομία μου. Και επειδή γνωρίζω ότι δεν μπορώ μόνος μου να σηκωθώ, χρειάζεται να επικαλεστώ το όνομα του Χριστού, να έρθει ο Χριστός να με σηκώσει. Αυτή είναι η σοφία. Αυτή είναι η σύνεση. Αυτός είναι ο δίκαιος. Σε αντίθεση με τον άσοφο, τον ασύνετο και τον παραβάτη, ο οποίος χάνει το φόβο του Θεού και με αποφασιστικότητα λέει «Καλά πάω, θα τα καταφέρω», και έχει και επιχειρήματα η καρδιά μας στο να τα καταφέρουμε. Ο Ασσούρ, ο Ασσύριος θα με σώσει. Θα με βοηθήσουνε άνθρωποι ισχυροί για να τα καταφέρω να επιβιώσω. Έχω αυτόν και εκείνον και τον άλλον. Έχω και μια πολύ καλή δουλειά. Και θα αναβώ επάνω σε ύπους. Έχω και χρήματα. Είμαι και έξυπνος. Είμαι και δυνατός. Και εν πάση περιπτώσει τα χέρια μου έχουν ικανότητες, έχω ισχύ, έχω δύναμη και Θεός, αυτός ο Θεός δεν μου χρειάζεται. Εγώ είμαι Θεός. Και αν προχωρήσει και λίγο περισσότερο, ο άδικος, ο παραβάτης, ξεφεύγει και βρίσκει και άλλους θεούς κατάλληλους. Είτε αυτοί λέγονται αστρολόγοι, είτε μάντης, είτε επαειδοί, είτε μάγοι,
είτε εικονίτσα, είτε σταυρουλάκι, είτε αγαλματάκι, είτε οτιδήποτε άλλο είδωλο που σημαίνει ψεύτικο. Όμως ο Θεός σε κάθε περίπτωση προτρέπει τους ανθρώπους και μας σήμερα και μας προτρέπει όλους εμάς σήμερα, γιατί πάντε σήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι είμαστε ευάλωτοι σε προσκλήσεις και προκλήσεις, γιατί είμαστε άνθρωποι πολύ πιο αδύνατοι από τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο και τον σατανά, που εύκολα μπορεί να μας παρασύρει σε κάτι που αν δεν το προσέξουμε με σοφία και με σύνεση μπορεί να αποβεί έως και μοιραίο. Γρήγορα λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος του Θεού με σοφία, και αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Θεού, και σοφία Θεού και σοφία άνωθεν είναι να γνωρίζω και να καταλάβω το θέλημα του Θεού, και σύνεσης άνωθεν είναι να αναγνωρίσω και να καταλάβω τον τρόπο που θα εκπληρώσω το θέλημα του Θεού και θα εκτελέσω το θέλημα του Θεού και η δύναμη να το κάνω. Και έρχεται ο Θεός λοιπόν τώρα σε όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου από μας, και καλό είναι όλοι μας να πούμε τουλάχιστον από μέσα μας αμήν Κύριε, δεν εξαιρούμε εγώ από αυτές τις πτώσεις και από αυτές τις παγίδες και από αυτές τις ταλαιπωρίες που ζω, έζησα ή μπορεί και να ζήσω. Επίστρεψον στον Κύριο τον Θεόν σου και λάβε λόγια μέσα σου. Πήγαινε στον Θεό με επίγνωση, με σοφία και με σύνεση, ταπεινώσου μπροστά του και εξομολογήσου λέγοντας αφαίρεσον την ανομία μου. Και θέλω να το τονίσω αυτό λίγο περισσότερο, γιατί πολλές φορές αγαπημένα μου αδέλφια την ανομία που έρχεται, που ήλθε, που εγκαταστάθηκε μέσα μας δεν την έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει τις συνέπειες, για να έρθουμε σε Αυτόν να πούμε γιατί, και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μας φανερώσει γι' αυτό. Αφαίρεσε λοιπόν τις ανομίες μου. Δέξουμε και σήμερα με ευμένεια. Έχω ανάγκη την ευνοιά σου και την ευμένειά σου. Και βόηθαμε να είμαι ευγνώμων, πάντοτε ευχαριστών και δοξάζων το όνομά σου το Άγιο, και για όσα έκανες μέχρι τώρα και για όσα πρόκειται να κάνεις στο μέλλον. Και ταυτόχρονα δεν περιμένω σωτηρία από τον ασύριο και τον ισχυρό άνθρωπο, γιατί λυτρωτής μου είσαι εσύ Κύριε. Δεν περιμένω σωτηρία από τις δυνατότητες που έχω, είτε εξυπνάδα, είτε μόρφωση, είτε περιουσία, είτε δουλειά, είτε οτιδήποτε άλλο. Σωτηρία περιμένω από σένα Κύριε, και λύτρωση και σωτηρία μόνο από σένα. Δεν μπορεί να γίνει υπερασπιστής μου αλλότριος Θεός και ξένα άλλα διαφορετικά Ευαγγέλια, παραδόσεις, εντάλματα και διατάξεις ανθρώπινες. Μόνο εσύ είσαι ο ελευθερωτής μου και υπερασπιστής μου, και μέσα μόνο από σένα θα γνωρίσω και θα λάβω έλεος. Εσύ θα είσαι ο βοηθός μου στη ζωή αυτή. Είναι μια ιδεώδης κατά το λόγο του Θεού και κατά το θέλημα του Θεού προσέγγισης, καθημερινή θα έλεγα, συνεχόμενη προς το Θεό, για να αναγνωρίσουμε στη ζωή μας, να ζήσουμε στη ζωή μας την αναμενόμενη ανταπόκριση σε αυτή την προσέγγιση. Σε αυτή τη λοιπόν την προσέγγιση της ταπείνωσης, της εξομολόγησης, της ομολογίας της αδυναμίας μας και της ομολογίας της παντοδυναμίας του Θεού, ο Κύριος έρχεται και απαντάει: εγώ θα σε ιατρέψω, εγώ θα ιατρέψω την πτώση σου,
Εγώ δεν θα σε πλησιάσω απλώς με ευμένεια, εγώ θα σου εκδηλώνω την αγάπη μου με όλη την καρδιά μου. Όπως ο Θεός ζητάει να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, και ο Θεός λέει εγώ θα σε αγαπήσω με όλη μου την καρδιά όταν εσύ με προσεγγίσεις με αυτόν τον τρόπο της ταπείνωσης και της έκφρασης της αδυναμίας σου και της παντοδυναμίας του Θεού, αναγνωρίζοντας ότι εις πολλά πτές και εσύ ανάμεσα σε όλους εμάς. Επαναλαμβάνω, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε αυτήν την προσέγγιση ευαρεστείται ιδιαίτερα ο Θεός. Να πας με λόγια, να ταπεινωθείς μπροστά Του, να ομολογήσεις τα λάθη σου, τις αδυναμίες σου και αυτά που ξέρεις και αυτά που δεν έχεις καταλάβει ακόμη, να ομολογήσεις ότι είσαι πολύ μικρός για να σταθείς, γι' αυτό και πλησιάζεις αυτόν που είναι πολύ μεγάλος για να σε σηκώνει και να σε στηρίζει. Αμήν, αδερφοί. Είναι ιδεώδης προσέγγισης, μοναδική, με πάρα πολύ καρπό και πάρα πολλά, πολύ καλά αποτελέσματα. Εγώ πια, λέει ο Θεός, θα σε ευλογώ. Και όχι μόνο αυτό, όταν πεις κιόλας δεν έχω πλέον καμία σχέση με κάθε τι το ψεύτικο, το είδωλο, το μη αληθινό, τότε ο Θεός λέει μια μεγάλη υπόσχεση που θέλω σήμερα να την καταλάβουμε και να την εξητούμε, επιδιώκοντας αυτήν, εξητούντας αυτήν, καθώς θα προσεγγίζουμε με αυτόν τον ιδεώδη τρόπο τον Πατέρα Θεό στο ταμείο μας, καθένας μόνος του, προσεκτικά, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Εγώ σε άκουσα, Κύριε μου, εγώ σε άκουσα. Αλληλούια. Δεν είναι πολύ ωραίο να μας ακούει ο Θεός? Και να ήταν μόνο αυτό. Εγώ σε άκουσα και θα παραφυλάξω να σε ευλογήσω. Θα σε περιμένω στη γωνία, που λένε οι άνθρωποι, για να σε ευλογήσω, επειδή άκουσα προσεκτικά αυτά που μου είπες. Και πάλι συγχωρέστε με για μία όχι όμορφη έκφραση. Εγώ θα τη στήσω, θα σε περιμένω να έλθεις και να σου αποδώσω μία ευλογία τέτοια, ιδιαίτερη, μοναδική, που ούτε στα σπουδαιότερα και πιο προσωπικά σου όνειρα δεν μπορείς να φανταστείς και να καταλάβεις. Γιατί εγώ κάνω πολύ περισσότερα και πολύ μεγαλύτερα από αυτά που εσύ μπορείς να κατανοήσεις, να γνωρίσεις και να ζητήσεις, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν.